Γεια σας. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε με το Pixel Art να φτιάξουμε μια εικόνα δικιά μας, δηλαδή να κάνουμε μια ευχετήρια κάρτα, μια αφίσα ή κάτι παρόμοιο. Μπορούμε να θέλουμε να ξεκινήσουμε με τα διάφορα πρότυπα που έχει εδώ ή να δημιουργήσουμε κάτι από την αρχή με βάση γραφικά που έχουμε βρει από το διαδίκτυο. Εδώ για παράδειγμα μπορούμε σε αυτή τη σελίδα τη freepik.com να κατεβάσουμε υπόβαθρα ή και από εδώ από το flaticon.com να βρούμε διάφορες, διάφορα στοιχεία, διάφορα εικονίδια. Κάνω λοιπόν άνοιγμα της εικόνας, θα ανοίξω την αρχική μου εικόνα. Μπορώ αν θέλω να δημιουργήσω νέα εικόνα από την αρχή χωρίς τίποτα και μετά να προσθέσω τα γραφικά. Αλλά θα πρέπει να προσέχω να είναι ακριβώς οι ίδιες διαστάσεις, γι' αυτό καλύτερα Ανοίγω εγώ την αρχική εικόνα με το υπόβαθρο το χριστουγεννιάτικο, διαλέγω High Definition και έτσι ξεκινάω από εδώ πέρα, έχω αυτό το υπόβαθρο, μπορώ να βάλω τα στοιχεία μου. Ας πούμε ότι κάνω μια ευχατήρια κάρτα για ένα σχολείο, μπορώ να προσθέσω κάποια στοιχεία εδώ με το εικόνα, ας βάλω ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. και ως ένα άλλο επίπεδο μπορώ να το, να το μετακινήσω εκεί που θέλω ας βάλω ακόμα ένα και κάτι τέτοιο και όλα αυτά μπορώ να τα τοποθετήσω μπορώ να θέλω να κάνω διπλότυπο να έχω δηλαδή και άλλα τέτοια στοιχεία και σαν επίπεδα που είναι αν θέλω μπορώ να αλλάξω τη διαφάνειά τους, το πόσο θα είναι, θα αναμειγνύονται με το επίπεδο. Α δούμε τώρα και κάτι άλλο, μπορούμε να προσθέσουμε και μια εικόνα του σχολείου. Έχω εδώ κάποια έτοιμα από ένα σχολείο. Και αυτή σαν στοιχείο μπορεί να μπει και να την βάλω όπως θέλω. Αλλά θα δείξω και κάτι άλλο, μια λειτουργία, στο το διαγράψω αυτό. Διαγραφή λοιπόν εδώ, διαγραφή, θα προσθέσω αυτό που λέει εδώ μια νέα λειτουργία, το frame, είναι δηλαδή ένα περίγραμμα όπου μπορώ και αυτό να το μετακινήσω και εδώ μου εμφανίζεται να ορίσω την εικόνα του, άρα εδώ τώρα θα φορτώσω την εικόνα του σχολείου και εδώ τι μπορώ να κάνω, μπορώ να αλλάξω το σχήμα του περιγράμματος από εδώ αριστερά να βάλω κάτι διαφορετικό όπως αυτό εδώ ή κάτι λίγο λιγότερο είχα βρει ένα πιο καλό θυμάμαι πριν αυτό εδώ μου φαίνεται καλύτερο βάζω την εικόνα όπως θέλω να είναι και αν θέλω έχει και σκιά, να βάλω κάποια σκιά μπορώ εδώ να τη ρυθμίσω το χρώμα της, την απόστασή της και άλλες λειτουργίες και να βάλω και κάποιο κείμενο πολύ απλά από εδώ ή από εδώ αριστερά που έχει το κείμενο είναι το κείμενο είναι εδώ, ναι, άρα το βάλω από εδώ πιο γρήγορα θα το μετακινήσω λίγο θα γράψω εδώ ένα κείμενο και ας το μικρύνω λίγο εδώ το μεγαλώνω εδώ μικραίνω το πλάτος να αλλάξω λίγο το χρώμα γράμματος σειράς το κάνω πιο κόκκινο και στο γέμισμα μπορείτε να βάλετε και μοτίβα αν θέλετε να γεμίσει με μοτίβα και άλλες επιλογές ας το αφήσω εγώ όπως ήταν κόκκινο να βάλω και να γίνει πιο χοντρό το γράμμα, έντονη γραφή. Από γραμματορεσίδες δεν έχουμε επιλογές στα ελληνικά πολλέ. Είναι μόνο αυτές οι Arial και η Georgia, αυτές εδώ οι πάνω. Όλες οι υπόλοιπε δεν κάνουν κάτι και ή θα είναι επιπληρωμή. Άρα βάζω λοιπόν αυτήν εδώ που ήτανε. Αν θέλω για εφέ μπορώ να βάλω περίγραμμα, και να ορίσω το χρώμα του να βάλω φόντο αν θέλω πίσω από το κείμενο ή να το κάνω να είναι καμπύλο με το κέρβ, να γίνει πιο καμπυλωτό και ας το μεγαλώσω λίγο και, και την απόσταση των γραμμάτων μπορώ να μεγαλώσω όπως είναι και ας μεγαλώσω λίγο και το μέγεθος. Πάω λίγο αυτό εδώ πιο κάτω. Και κάπως έτσι προσθέτω δηλαδή αντικείμενα, τα διαμορφώνω, βάζω διάφορες ρυθμίσεις, τα χρώματα τους και συνθέτω μια εικόνα. Μπορούμε να δείξουμε ακόμα πώς να κάνουμε, να βάλουμε κάποιο εφέ. Εδώ λοιπόν πάμε, πάμε καταρχήν στο φόντο και πάμε στα στα εφέ που τα τα εφέ εδώ έχει διάφορα εφέ μπορούμε να βάλουμε βλέπουμε ποιο ταιριάζει καλύτερα ή ένα από αυτά εδώ καλύτερα ωραία αχ ξέχασα να πατήσω και το όταν βάζω ένα εφέ επιλέγω το φόντο, βάζω πάλι ένα εφέ, πατάω, διαλέγω αν θέλω τη διαφάνειά του, την έντασή του δηλαδή, και πατάω εφαρμογή για να εφαρμοστεί το εφέ. Και επίσης αν θέλω μπορώ να προσθέσω εδώ από τα στοιχεία, μπορώ να προσθέσω ένα σύνορο από αυτά που διαθέτει ελεύθερα. εφαρμόζει εδώ ένα σύνερο ή να βάλω αυτό εδώ όχι αυτό καλύτερο μου φαίνεται και επίσης μπορώ να βάλω και επικαλύψεις αλλά έχει πολύ λίγα διαθέσιμα ελεύθερα οι επικαλύψεις είναι ας δείξουμε εδώ μια κατηγορία αυτή νομίζω είναι ελεύθερη προσθέτει έτσι και αυτό ένα χρωματικό εφέ αλλά μπορείτε να αφήσετε πιο απλά να μην βάλετε κάποια επικάλυψη και κάπως έτσι συνθέτω μια εικόνα, δεν είναι και τόσο ωραίο το αποτέλεσμα, το κάνουμε κάπως πρόχειρα, αλλά φυσικά εσείς αφιερώσετε πιο πολύ χρόνο να το κάνετε πιο καλύτερο. Και κλείνουμε με την αποθήκευση, διαλέγω JPG και ποιότητα την αφήνω όπως είναι και πατάω λοιπόν λήψη. Αν θέλω όμως μπορώ να κάνω πριν τη λήψη να το κάνω μια αλλαγή του μεγέθους να μικρύνει και το μέγεθος να πάει στα 120 κιλομπάιτ.